σας. Αρχικά να πω ότι και προσωπικά είμαι χαρούμενος, αλλά και ευρύτερα με την ομάδα μας, διότι μας δίνεται πρώτη φορά το βήμα σε μια σημαντική συνάντηση ενός οργανισμού ο οποίος έχει ιστορία νομίζω 129 ετών, το 1894, το διάβασα το χθες. Οπότε είναι κάτι σημαντικό, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε χιλιάδες μηχανικοί, εγώ δεν είμαι μηχανικός, να σας πω την αλήθεια, σπούδασα οικονομικά, αλλά την τελευταία 12 ετία εμπλέκομαι έντονα στο κομμάτι των πλαστικών σωληνώσεων και της μόνωσης αυτών και όλης αυτής της διαδικασίας. Οπότε, ίσως κάποιος θα μπορούσε γιατί γίνεται μια παρουσίαση για τις πλαστικές σωληνώσεις ευρύτερα, αλλά κυρίως για τις προμονωμένες σωληνώσεις, όπου από διάφορους παραγωγούς, είτε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια, πλέον μπαίνουν και εντός κτηρίου, όπου έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, διότι καταρχάς ασφαλίζουν το βαθμό απόδοσης του ευρύτερου συστήματος, είτε προέρχεται το ζεστό νερό ή το κρύο νερό από μια αντλία θερμότητας, είτε προέρχεται, προέρχεται κρύο νερό από κάποιο τσίλερ. Οπότε θεωρούμε ότι η μόνωση των σωληνώσεων, η καλή μόνωση των σωληνώσεων και ιδιαίτερα η προμόνωση των σωληνώσεων μπορεί να προσφέρει έντονα στο ενεργειακό αποτύπωμα ολόκληρου του συστήματος, στην ασφάλιση του βαθμού απόδοσης και στο σταθερό ΔΤ το οποίο θα έχουμε κάθε χρόνο στην λειτουργία είτε ξενοδοχείων είτε νοσοκομείων ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς στην παρουσίαση μέσα δεν έχουμε τόσο αναλυτικά στοιχεία τα οποία είχατε και ήταν εξαιρετικά με την κατανάλωση σε χρήμα, διότι το κάνουμε τώρα και προσπαθούμε να πάρουμε και πολλά στοιχεία πραγματικών έργων των οποίων έχουν συμβεί παγκοσμίως, διότι και έτσι όπως το βλέπουμε, άλλο βαθμό απόδοσης έχει ένα σύστημα όταν έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας 5, όπως ορίζεται στους βαθμούς απόδοσης από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές των αντλιών θερμότητας, ότι βγαίνει έτσι ο βαθμός απόδοσης όπου έχουν όλες τα τεχνικά εγχειρίδια τους, και είναι πολύ διαφορετικός ο βαθμός απόδοσης αν έχουμε ΔΤ 10 ή 8, ή έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως με σιδηροσωλήνες είναι η αλήθεια, και κυρίως όταν έχουμε πολλά εξωτερικά δίκτυα, το έχουμε δει ότι βλέπουμε και διαφορές θερμοκρασίας 12-13 και ιδιαίτερα σε χώρες πιο έντονες με τον κλιματισμό, παραδείγματος χάρη η Αίγυπτο ή η Μέση Ανατολή, όταν έχουν εξωτερικά δίκτυα κυρίως, εκεί βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Άρα, ο βαθμός απόδοσης, αν πάρουμε τις καμπύλες των αντλιών θερμότητας από το 3, το οποίο ορίζεται με ένα ΔΤ5, πηγαίνει μπορεί να πάει και στο 1,5. Και υπάρχουν παραδείγματα ζωντανά από έργα, είτε έχουν γίνει στα Βαλκάνια, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Μέση Ανατολή, όπου οι προμονωμένες σωλήνες, όταν εγκαθιστούνται υπόγεια εξωτερικά και εντός κτηρίων και ασφαλίζουν το βαθμό απόδοση των αντλιών, αλλά έχουν και διάρκεια στα χρόνια. Δηλαδή το λάμδα ενός προμονωμένου σωλήνα θα μείνει σταθερό για πλάση 20 χρόνια, ενώ αν πάρουμε μια κλασική μόνωση τύπου τις μαύρες μονώσεις, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, όσο καλή δουλειά και να γίνει, ιδιαίτερα στον κλιματισμό και ιδιαίτερα σε εξωτερικά δίκτυα, θα έχουμε υγροποιήσεις, άρα το λάμδα πιστεύουμε ότι διαφοροποιείται κατά πολύ. Έχουμε διάφορες αποτυπώσεις εδώ από λιών, θα τις δούμε παρακάτω χωρίς να θέλω να κουράσω, αλλά έχουμε παραδείγματα έργων όπου δεν μπορώ να πω και εγώ για τον ίδιο λόγο το όνομα του έργου, αλλά είναι στην Πρίστινα, στο Κόσοβο, που έγινε πολύ πρόσφατα και εγκαινιάστηκε έγινε τα εγκαίνια την προηγούμενη εβδομάδα, όπου σε 24 χιλιόμετρα προμονωμένων σωληνώσεων
το ΔΕΛΤΑ T, το οποίο υπάρχει βάσει των θερμομέτρων που έχουν εκεί πέρα οι άνθρωποι και μας στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο, είναι μέγιστο 4. Σε 24 χιλιόμετρα, όπου το 60%, τα μισά περίπου, είναι εκτός κριτηρίου, και μιλάμε για σωληνώσεις οι οποίες έχουν διατομή από Φ40, αλλά πολύ μεγάλες ποσότητες είναι πάνω του 100, άνω του 160, και πολύ μεγάλο ποσοστό είναι Φ315. Σαφώς θα πρέπει όλες οι εταιρείες οι οποίες συναρμονίζονται με τα πρότυπα, είτε τα ενεργειακά είτε τις υγιεινείς, να έχουν και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πιστοποιήσεις όπως το ISO για παραγωγούσα και εμάς, μπορεί σε άλλες εταιρείες παράγουν άλλα πράγματα να διαφοροποιούνται, αλλά το ISO 14001, το ISO 50001 και κυρίως το EPD, το Environmental Product Declaration, το οποίο ορίζει κιόλας κάποια στάνταρ για τα κτίρια τα οποία υπόθηκαν προηγουμένως σύμφωνα με LEED και BREEAM. Οπότε αυτά πρέπει να γίνονται, θεωρώ, διότι και να σωθεί ενέργεια και να βοηθεί το περιβάλλον σε όλη αυτή την προσπάθεια, το θεωρούμε πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, και θα πρέπει όλοι οι παραγωγείς να το σέβονται το περιβάλλον, να προσπαθούν να μην παράγουν και να πετάνε, και είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Environmental Product Declaration, και στη διάρκεια ζωής του συστήματος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν θα παράξει ένας παραγωγός ή ένα πλαστικό σωλήνα, αυτός ο σωλήνας δεν θα πεταχτεί σε 10 χρόνια και θα χρειαστεί να ξαναπαραχθεί, άρα να φαγωθεί τότε ύλη εκ νέου από όλο τον πλανήτη. Οπότε, εγκατακλείδη, και για να συνεχίσω στην παρουσίαση, θεωρούμε ότι οι πλαστικές σωλήνες και κυρίως οι προμονωμένες δίνουν μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, άνω των 30 ετών και για τη μόνωση και τα περιβλήματα, αλλά σίγουρα 50 ετών για τη λειτουργία του κύριου σωλήνου. Γι' αυτό και έχουμε το... Υπάρχει μια πεντάδα παγκόσμια παραγωγών, οι οποίοι φτάνουν
σίγουρα στις 18 ίντσες για να αντικαταστήσουν τουλάχιστον μέχρι εκεί τις, τις μεταλλικές σωλήνες. Και δεύτερος τύπος είναι σωλήνες με εξωτερικό περίβλημα από PVC ελεύθερου μολύβδου. Στους σωλήνες από PVC έχουν παρουσιαστεί υλικά τα οποία πέραν της σταθεροποίησης για την ηλιακή εκνοβολία παρουσιάζουν ταξινόμηση στην αντίδραση για τη φωτιά. Β1 με βάση το DIN 41, ωραία, λειτουργεί, 41-02. Κάτι που σημαίνει χρησιμοποίηση υλικών με επιβατικά φλόγας. Οπότε το εξωτερικό περίβλημα με PVC μας δίνει ένα έξτρα αβαντάζ για τους προμονωμένους πλαστικούς σωλήνους που μπορεί να εγκατασταθεί και εντός κτηρίου. Διότι με το πολυθυλένιο υπάρχει πρόβλημα στις ενώσεις για εντός κτηρίου λόγω ότι χρειάζεται χρησιμοποίηση φλογίστρου για τα θερμοσελόμενα σετ, όπως τα λέμε, δηλαδή όταν έχουμε μια ένωση σωλήνα με σωλήνα, σωλήνα με εξάρτημα, χρειάζεται σε εκείνο το σημείο να υπάρξει ένας μανδύας, στον οποίο μετά να γίνει έγχυση πολυουρεθάνης για να έχουμε παντού, να έχουμε παντού τα ίδια χαρακτηριστικά μόνωση. Άρα το πολυθυλένιο εκεί έχει δισαβαντάζ ως εξωτερικό περίβλημα, διότι χρειάζεται φλόγιστρο και βέβαια χρειάζεται και δεκαπλάσιο χρόνο για την ένωση. Οπότε αυτή η αναβάθμιση με εξωτερικό περίβλημα PVC δίνει όλη αυτή τη δυνατότητα. Τα πλεονεκτήματα του PVC έναντι του πολυθυλενίου, πολύ ταχύτερες και αισθητικά καλύτερες συνδέσεις, πετυχαίνουμε οικονομία κλίμακος στις ενώσεις σωλήνα εξαρτήματος με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Το PVC είναι καλύτερο μονωτικό υλικό γιατί το λάμδα είναι 3 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο του πολυθυλενίου. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πλεονέκτημα πολύ μεγάλο και αυτό του PVC. Το PVC παρουσιάζει πολύ μικρότερες διαστολές από αυτές του πολυθυλενίου και βέβαια σε μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει για προμονωμένες σωλήνες με εξωτερικό περίβλημα του PVC, αν και θα φανεί λίγο περίεργο, αλλά το έχουμε δει σε διάφορα έργα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα ή σε κοντινές χώρες, είναι ότι ο νέος σωλήνας προμονωμένος με PVC έχει μικρότερες διαστολές από τον χαλκό. Ακόμα δηλαδή και στα ζεστά νερά. Αυτό συμβαίνει λόγω της πολυουρεθάνης και του PVC, ο οποίος συγκρατεί το σωλήνα και παίρνει τις γραμμικές διαστολές, όχι γραμμικά αλλά ακτινικά. Χαρακτηριστικά της πολυουρεθάνης, εδώ κύριο είναι ότι είναι μια πολυουρεθάνη κλειστών κυψελίδων και σχεδόν όλοι οι οποίοι παράγουν προμονωμένες σωλήνες χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο κλειστών κυψελίδων, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε είναι παραγωγές που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του πλανήτη, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα του προμονωμένου συστήματος πρέπει να είναι μονωμένα εξωτερικά, με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη. Σημαντικά στοιχεία είναι η πυκνότητα της σταθερής πολυουρεθάνης να είναι μέγιστη των 60 κιλών και, όπως είπαμε, κλειστών κυψελίδων μεγαλύτερο 94% σύμφωνα με το πρότυπο του EN 253. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός με το πρότυπο του EN 253, διότι αφορά κυρίως μονώσεις σε προμονωμένες σωλήνες τηλεθέρμανσης, όπως ανέφερα, αλλά αναφέρω το πρότυπο για μεταλλικό σωλήνα εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πρότυπο αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο που να ορίζει τι μόνος θα πρέπει να μπει για τις πλαστικές σωληνώσεις οι οποίες είναι προμονωμένες. Και εκεί πέρα έγκυται ανάλογα με τους υπολογισμούς του εκάστοτε κατασκευαστή και της εκάστοτε χώρας τι μόνος θα τοποθετήσει στα συστήματά της. Πλεονεκτήματα πολυουρεθάνης, εξαιρετικές θερμονητικές ιδιότητες έναντι του λάμδα το οποίο προβλέπει ο κενά για τη μόνωση των σωληνώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσφερθεί πολύ καλύτερη ποιότητα μόνωσης, καθολική πλήρωση όλων των επιφανειών με αποτέλεσμα να μην μένουν κενά, να αποφεύγονται υγροποιήσεις και φαινόμενα εγκλωβισμού αέρα. Και εκεί είναι που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα σε πολλές εγκαταστάσεις, είτε εντός είτε εκτός κτηρίων, όπου βλέπουμε
κυρίως στα λεβιτοστάσια και κυρίως στους συλλέκτες σε ένα λεβιτοστάσιο ή αντιλιοστάσιο πλέον. Όλα πλέον έχουν γίνει αντιλιοστάσια. Οι λέβητες έχουν ξεκινήσει και φεύγουν από ό,τι φαίνεται σε μεγάλο βαθμό από το παιχνίδι. Δεν μπορούν να δώσουν και κρύο νερό τους ή άλλους. Αλλά ιδιαίτερα στους συλλέκτες, επειδή υπάρχει μηδενική ροή νερού σε εκείνο το σημείο, είναι σταθερό νερό, δεν είναι ακινούμενο νερό, εκεί πέρα σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε με τα μάτια μας ότι σε πολλά ξενοδοχεία βάζουν ακόμα και σκάφες από κάτω για τα νερά τα οποία τρέχουν και ανά 2-3 μέρες τις αλλάζουν. Αυτά τα ζητήματα δεν υπήρξαν την τελευταία δεκαετία και δεν θα υπάρξουν, πιστεύω, όταν έχουμε ένα προμονωμένο σύστημα και εντός κτηρίου. Μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αυτό που είπαμε, ότι η διάρκεια ζωής του σωλήνα, του κεντρικού σωλήνα από πολυπροπυλένιο, συνδυάζεται με τη διάρκεια ζωής της μόνωσης και του εξωτερικού περιβλήματος. Βέβαια, σε αυτό βοηθούνται πάρα πολύ οι αντλίες θερμότητας, διότι όταν μια αντλία θερμότητας δουλεύει σίγουρα με ένα ΔΤ 5 και με χαμηλές ταχύτητες, αυτό σημαίνει ότι και λιγότερη συντήρηση θα χρειαστεί και θεωρώ ότι θα έχει και μεγάλη διάρκεια ζωής το ίδιο το μηχάνημα ως μηχάνημα. Ή σε διάφορες περιπτώσεις, επειδή το λάμδα της μόνωσης, τύπου μαύρης μόνωσης απλής, είχε φθαρεί ανά τα χρόνια, έτσι δεν έφταναν τα κιλοβάτ του τσίλερ που επιλέξαμε ή της αντλίας θερμότητας. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ξενοδοχεία να βάζουν και ακόμα μια αντλία θερμότητας 20 κιλοβάτ για να δώσουν παραπάνω, έτσι ώστε να έχουμε στα ξενοδοχεία ή το οπουδήποτε μια σταθερή απόδοση. Και βέβαια είναι και μια άλλη κουβέντα πολύ μεγάλη, την οποία δεν την αναφέρουμε και εδώ πέρα μέσα στην παρουσίαση, ότι όταν θα φύγει το νερό από το κρύο νερό για την ψήξη ή το ζεστό για τη θέρμανση σε ένα fan coil, αν έχουμε πολλές απώλειες, άλλη θερμοκρασία θα λάβει το πρώτο fan coil, το δεύτερο, το τρίτο, και άλλη θερμοκρασία θα λάβει τα τελευταία fan coil, τα οποία θα γκουμαχούν για να αποδώσουν και ο πελάτης μας, βάσει περιπτώσει, για να ζεσταθεί ή να νιώσει άνετα μέσα στο δωμάτιο. Είναι ένα αδιάβροχο υλικό, δεν προσβάλλεται από έντομα και τοκτικά. Εδώ είναι μια δική μας ανάλυση. Βέβαια δεν την έχουμε κάνει με κόστος σε χρήματα, το οποίο το ετοιμάζουμε τώρα. Θα έπρεπε κανονικά να το είχαμε έτοιμο, αλλά λίγο αργήσαμε, όπως συμβαίνει σε πολλούς υπολογισμούς ούτως ή άλλως. Αλλά βλέπουμε ότι τα απαιτούμενα πάχη τυχώματος μόνωσης και ΝΑΚ, τα πάχη τυχώματος με την πολυουρεθάνη, η οποία υπάρχει γενικώς στις προμονωμένες σωλήνες οποιοδήποτε κατασκευαστή, βλέπουμε τη διαφορά του λάμδα και σαφώς παρατηρούμε την διαφορά την οποία υπάρχει με απλούς θεωρητικούς υπολογισμούς. Αυτό το πινακάκι, αν πάμε και το κάνουμε, τι θα συμβεί την τρίτη χρονιά λειτουργίας ή την τέταρτη, αυτό το ποσοστό το οποίο βλέπετε, σαφώς λόγω της φθοράς του λάμδα, της μαύρης μόνωσης, αυτή η διαφορά θα συνεχίζει να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια των ετών. Εφαρμογές, και βλέπετε και κάποιες, ξεκινάνε κάποιες φωτογραφίες, μη εμφανή δίκτυα κλιματισμού, μη εμφανή δίκτυα θέρμανσης και ζεστό νερό χρήσης, και εκεί μπορεί να γίνει μια σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό των προμονωμένων σωλήνων είναι ότι μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ στην ψήξη. Εκείνη η μεγάλη δύναμή τους, σαφώς, αυτό είναι για εντός κτηρίου. Όταν μιλάμε για δίκτυα υπόγειων οδεύσεων και εξωτερικών δικτύων, εκεί θεωρούμε ότι θα έπρεπε ήδη σε όλα τα έργα να τοποθετούνται προμονωμένους σωλήνες, είτε με PVC είτε με πολυθυλαίνο, να είναι, εν πάση περιπτώσει, προμονωμένοι σωλήνες. UV προστασία, κατάλληλο για εξωτερικές εγκαταστάσεις, υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και κρύου νερού, δίκτυα τηλεθέρμανσης, ξεκίνησαν ήδη και γίνονται έργα τηλεθέρμανσης και στην Ελλάδα με προμονωμένο πολυπροπυλένιο, δίκτυα ψήξης και βέβαια τηλεθέρμανση. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες πλέον έχουν βάλει προμονωμένο πολυπροπυλένιο στην τηλεθέρμανση, όπως είναι η Ουγγαρία, ξεκινάει η Αυστρία, ήδη ξεκινάει και κάνει τα πρώτα βήματά της η Γερμανία, ήδη υπάρχει στο Λονδίνο, στην Αγγλία,
και την Γαλλία, οπότε έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των μεγάλων διατομών σωληνώσεων των προμονωμένων από μεταλλικούς σε πλαστικούς. Και μετέπειτα υπάρχει και μια άλλη λύση, την οποία την έχουν και αυτοί διάφοροι παραγωγοί προμονωμένων, είναι ότι στις μικρές διατομές έχουν και ρολά, τα οποία δεν υπάρχει Έλληνας παραγωγός αυτή τη στιγμή που να το κάνει, αλλά υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι έχουν στις μικρές διατομές έτοιμα coils για που βολεύουν από Φ20 μέχρι Φ50, βέβαια οι ποσότητες που υπάρχουν στα έργα σε αυτές τις τέτοιες είναι πάρα πολύ μικρές. Βιομηχανικά δίκτυα ψήξης, μεταφορά χημικών. Υδατοστεγανότητα συνδέσεων, σημαίνει ότι όπου και να τοποθετήσουμε τις προμονωμένες σωλήνες, είτε υπόγεια είτε εξωτερικά κυρίως, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μπει υγρασία από έξω ή όταν θα βρέχετε, στην περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μπει υγρασία ή νερό με τον τρόπο τον οποίο ο εκάστοτε κατασκευαστής έχει τη δικιά του υδατοστεγανότητα. Άρα, μεγάλη προσοχή απαιτείται στην υδατοστεγανότητα συνδέσεις στο έδαφος, ούτως ώστε να αποφύγουμε την απορρόφηση υγρασίας. Ούτως ώστε το σύστημα να μπορεί να πιστοποιηθεί κατά IN 489. Και καλό είναι να ζητιούνται από τους κατασκευαστές πιστοποιήσεις βάσει αυτού του προτύπου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εξασφάλιση υδατοστεγανότητας. Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι κόλπα τα οποία γίνονται στα έργα κάποιες φορές στον βωμό της μείωσης του κόστους, δηλαδή πολλή παραγωγή προμονωμένων σωλήνων με εξωτερικό περίβλημα από πολυθυλένιο χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο με κομμένα PVC και ταινίες βινιλίου για να κάνουν την μόνωση των ενώσεων, κάτι το οποίο ούτε πιστοποιημένο μπορεί να είναι και σαφώς ούτε μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι εδώ οι απώλειές μας θα είναι σταθερές και ότι δεν θα περάσει υγρασία μέσα στην πολυρεθάνη την οποία έχει βάλει ο εγκαταστάτης μας. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε μια εγκατάσταση με εξωτερικό περίβλημα από PVC όπου είναι εντελώς άλλος ο τύπος και εντελώς άλλη ένωση και θεωρούμε είναι και πιο ασφαλή, σαφώς είναι πιο ασφαλή από την πρώτη περίπτωση. Σταθερή απόδοση στη διάρκεια των χρόνων, αραιή και απλή στήριξη λόγω των μικρών διαστολών και του μικρού βέλους κάμψης των προμονωμένων σωλήνων. Δεν θα ήθελα να σπαταλήσω κι άλλο τον χρόνο στη σύγκριση με τις μεταλλικές σωλήνες, γιατί στην ελληνική αγορά το έχουμε ξεπεράσει, νομίζω, εδώ και πολλά χρόνια αυτό το ταμπού. Ακολουθούν άλλες χώρες, βέβαια, τώρα με την αλλαγή αυτήνα από σιδηροσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο καθόλου σε αυτό. Καμία συντήρηση για 50 χρόνια, σταθερό λάμδα στη διάρκεια των χρόνων, τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Για κάθε δεκαετία ο καταναλωτής θα εξοικονομήσει διπλάσια αξία από τη συντήρηση και την ενέργεια σε σχέση με την αξία των μονωμένων σωλήνων. Βέβαια αυτό πρέπει να το παρουσιάσουμε και σε πραγματική εγκατάσταση το τι συμβαίνει βάσει του βαθμού απόδοσης και να κάνουμε αυτό που έκανε η κυρία προηγουμένως στην παρουσίασή της, να λέμε ακριβώς το τι γλιτώνει σε χρήμα ο επενδυτής έτσι ώστε να κάνει τη συγκρίση του. Χαμηλές γραμμικές διαστολές. Παρατηρούμε εδώ ότι στην αρχή έχουμε το πολυπροπυλένιο χωρίς μόνωση. Υπάρχει πολυπροπυλένιο με ιαλόνιμα, τον οποίο το συμπαθούν ιδιαίτερα αυτό το τύπο σωλήνα. Υπάρχει PPR με αλουμίνιο. Υπάρχει ο γαλκός και το προμονωμένο σύστημα με εξωτερικό περίβλημα από PVC έχει λίγο καλύτερα χαρακτηριστικά στην γραμμική διαστολή, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως. Μπορούν στα συστήματα των προμονωμένων σωληνώσεων να μπουν, μάλλον να προσθεθούν σύστημα διαπαγωτικής προστασίας που είναι αυτό το slide και σύστημα ανίχνευσης διαρροών που είναι το επόμενο slide. Το σύστημα της αντιπαγωτικής προστασίας αποτελεί μια προσιτή και αξιόπιστη λύση για την προστασία των προμονωμένων σωλήνων σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μια ασφαλή λύση με στόχο την ομαλή λειτουργία του δικτύου σωληνώσεων και εξαρτημάτων για πολλά χρόνια. Άρα με το σύστημα αυτό τι καταφέρνουμε, ότι
εξαλείφεται το φαινόμενο δημιουργίας πάγου, αποφεύγουμε το απρόβλεπτο κόστος επιδιορθώσεων και διασφαλίζεται η ομαλή ροή του δικτύου ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Οπότε έχουμε έναν θερμοστάτη ανά κάποια μέτρα, όπου αυτός ο θερμοστάτης δίνει μια εντολή στο καλώδιο να λειτουργήσει για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουν γίνει όχι πολλές εγκαταστάσεις με αυτό το σύστημα γενικά, αλλά θεωρούμε ότι κυρίως σε περιοχές στις οποίες είναι ακραίες οι συνθήκες, θα έπρεπε να τοποθετείται. Σύστημα ανείχνευσης διαρροών, το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο αναγκαίο για τα υπόγεια δίκτυα. Τα υπόγεια δίκτυα από πάνω θα πέσει σαφώς χώμα, μπορεί να πέσουν στα ξενοδοχεία σίγουρα κάποιες πέτρες, σίγουρα κάποια τσιμέντα, θα μπουν πάνω πράγματα, οπότε μέχρι να καταλάβουμε τη διαρροή η οποία θα έχει βγει πάνω, θα έχουν φουσκώσει τα γκαζόν και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε δει, συμβαίνουν, είναι πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο σύστημα ανείχνευσης διαρροών, το οποίο συνδέεται και με τον υπολογιστή μας, αλλά και με app, τη στιγμή την οποία δει ότι υπάρχει κάποια υγροποίηση, η οποία είναι βαθμού υγροποίησης που να είναι διαρροή, κατευθείαν μας χτυπάει αλάρμ και έχει και συμπλήν ένα μέτρο ή δύο μέτρα ότι εκεί πέρα είναι η βλάβη. Δηλαδή πηγαίνουμε σε ένα box το οποίο έχουμε μέσα στο αθλιοστάσιο, παραδείγματος χάρη, και μας λέει ότι η διαρροή είναι στα 320 μέτρα συμπλήν 2. Οπότε πηγαίνουμε τρέχοντας για να δούμε τι συμβαίνει. Εργοστασιακή κατασκευή συλλεκτών, προμονωμένων συλλεκτών. Εδώ είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για μας. Υπάρχουν διάφοροι παραγωγοί στον κόσμο οι οποίοι κάνουν προμονωμένους συλλέκτες. Έχουν γίνει εγκαταστάσεις δεκαετίας, στην οποία σε κλιματισμό δεν έχουμε δει ούτε μια στιγμή υγροποίηση στο χειρότερο σημείο της εγκατάστασης, που είναι ο συλλέκτης, λόγω της μηδενικής ταχύτητας του νερού εντός αυτού. Προβλήματα από υγροποίηση σε μεταλλικούς σωλήνες, τα βλέπουμε, κάποιες είναι λίγο παλιές. Δηλαδή είναι εγκαταστάσεις δεκαετίας, όχι τόσο παλιές, και κάποιες είναι πιο καινούργιες, δηλαδή η φωτογραφία αριστερά κάτω είναι εξωτερικό δίκτυο, νομίζω είναι στην Κύπρο, και είναι τριετίας. Οπότε εδώ είναι σαφές ότι η μόνωση και κυρίως το λάμδα της μόνωσής μας έχει πάει περίπατο και είναι σαν να μην έχουμε μόνωση, απλά να έχουμε τυπικά μια προστασία γύρω από το σωλήνα για διάφορους άλλους λόγους, αλλά όχι για να μονωθεί ο σωλήνας. Απαραίτητες πιστοποιήσεις ISO, τα ανέφερα και πλήν, το 50.001 και το 14.001. Το 14.001 είναι η πιστοποίηση για εκπόνηση ολοκληρωμένου σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και το 50.001 είναι πιστοποίηση με όλα τα προβλεπόμενα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα παρακάτω ISO. Απαραίτητες πιστοποιήσεις του Environmental Product Declaration, σημαντική στα προμενωμένα συστήματα θεωρείται η εκπόνηση του απαραίτητου LCA, η οποία οδηγεί στην τελική σύνταξη του απαραίτητου EPD, το Environmental Product Declaration, όπως αυτό προβλέπεται από τα πρότυπα 14025 και 15804. Το EPD, η περιβαλλοντολογική δήλωση προϊόντος, είναι ένα σύστημα οικολογικής σήμανσης, το οποίο στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται ως International Gold Standard για την ευρύτερη ενεργειακή αποτύπωση του συστήματος του εκάστοτε κατασκευαστή, και επειδή αναφέρθηκε και πριν, επειδή σίγουρα πολλοί εδώ πέρα έχετε περισσότερες γνώσεις από μένα σε όλα αυτά με τα πρότυπα και με το περιβάλλον και όλα αυτά τα ζητήματα, εγώ να σας πω από την πλευρά των παραγωγών ότι η σοβαρή παραγωγή πλαστικών σωληνώσεων και προμονωμένων έχουν ξεκινήσει και έχουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Απαραίτητες πιστοποιήσεις του εκάστοτε
εκάστοτε κατασκευαστεί για προμονωμένες σωλήνες, είτε είναι εξωτερικό περίβλημα πολυθυλένιο, είτε είναι PVC, είτε κάποιοι έχουν και πολυπροπυλένιο εξωτερικό περίβλημα, αλλά αυτές είναι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αποτελεί βασική απέτηση του EN 253 ο προορισμός του Λάμδα μέσα από πιστοποίηση του σώστη υπολογισμού με βάση το EN 8497 να αποτελούν την βάση για την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε σχέση με τις απώλειες. Η ποιότητα της πολυουρεθάνης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του EN 253, είπαμε ότι μπορεί να είναι για μεταλλικές σωληνώσεις το EN 253, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να τα κρατήσουμε άσχετα με τι σωλήνα θα μπει μέσα, είτε πολυπροπυλένιο, είτε πολυθυλένιο, είτε PEX, γιατί το σύστημα που σας είπα στα coils, στις κουλούρες είναι με σωλήνες PEX κυρίως, ο οποίος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Έλληνας παραγωγός. Μέτρηση της γραμμικής διαστολής των προμονωμένων συστημάτων, έτσι ώστε να μπορεί ο εκάστοτε μηχανικός να υπολογίσει την στήριξη του προμονωμένου συστήματος, πιστοποίηση για την υδατοστεγανότητα των ενώσεων, πιστοποίηση για τη διαπεραιωτότητα στο οξυγόνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Όπως γνωρίζετε και εσείς, με τις μεταλλικές σωληνώσεις γενικώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την εισδοχή οξυγόνου, γιατί το μέταλλο κάνει μόνο του. Έχει μόνο του την προστασία για την εισδοχή οξυγόνου. Εκεί τα πλαστικά έχουν κάποια ζητήματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πολυπροπυλένιο δεν έχει μεγάλα ζητήματα. Κυρίως συμβαίνουν αυτά στα πολυεθυλένια είτε σε άλλα πλαστικά, διότι η δομή του πολυπροπυλενίου είναι πολύ πιο δεμένη. Να την πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Είναι πιο δεμένη σε σχέση με τις άλλες. Αλλά αν κάποιος θέλει να είναι 100% σίγουρος ότι δεν θα υπάρχει κάποιο ζήτημα διαπεραιωτότητας του οξυγόνου, υπάρχουν επιστοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα πρέπει οι επιστοποιήσεις αυτές να υπάρχουν και σε σωληνώσεις και σε εξαρτήματα. Όχι δηλαδή μόνο σε σωληνώσεις. Υδραυλικές δοκιμές σε θερμοκρασίες μείον 10, ούτως ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις για εφαρμογές υψηλού θαλάμου, οινοποιία και άλλα. Έχουν γίνει έργα αρκετά σε οινοποιία και στην Ελλάδα, όπου όπως γνωρίζουμε το λευκό κρασί χρειάζεται και μείον 7 βαθμούς για να γίνει η παραγωγή του. Δεν την γνωρίζω ακριβώς την παραγωγή του, αλλά ξέρω ότι χρειάζεται μείον 5 με μείον 7. Οπότε και σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν έχουν εμφανιστεί υγροποιήσεις εντός κτηρίου με τα προμονωμένα συστήματα. Η μόνη περίπτωση, να το πούμε και αυτό γιατί κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και τίποτα δεν πάει στον αυτόματο, η μόνη περίπτωση να υπάρξει κάπου υγροποίηση σε προμονωμένο σύστημα είναι στις ενώσεις των κενών σημείων, δηλαδή έχουν μια σωλήνα με ένα εξάρτημα, εκεί θα χρειαστεί μια ένωση με ένα τζάκετ. Εκεί θα πρέπει ο εγκαταστάτης να ρίξει την κατάλληλη ποσότητα ισοκαινικού και πολυόλης, η οποία μας κάνει πολυουρεθάνη, για να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά μόνο σε όλο το δίκτυο. Εάν δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή, τότε υπάρχει περίπτωση σε εκείνα τα σημεία να εμφανιστούν υγροποιήσεις και η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί. Οπότε αναγκάστηκαν, κόπηκε το δίκτυο, έγινε η αλλαγή όπως έπρεπε να γίνει και λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί κανένα σύστημα δεν, είπαμε, δεν μπορεί να είναι εργοστασιακά κατασκευασμένο. Σαφώς τα εξαρτήματα των προμονωμένων κάποιος μπορεί να επιλέξει και έτοιμα προμονωμένα εξαρτήματα για να σιγουρευτεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια έχουν άλλη τιμή. Απαιτήσεις ΑΣΡΑΕ για τα προμονωμένα συστήματα και κάποιες φωτογραφίες και κλείνουμε και συγγνώμη εάν κούρασα, εάν πέρασε το χρόνο, δεν ξέρω αν τον πέρασα. Ναι. Είναι το συγκεκριμένο έργο είναι στη Ρόδο. Είναι όλο προμονωμένο, λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια τέλεια, δεν έχει υγροποιήσεις και το Δέλτα ΤΑΦ το οποίο είχε στην αρχή έχει ακριβώς το ίδιο Δέλτα ΤΑΦ και τώρα. Διάφορες άλλες εφαρμογές εντός κτηρίου είναι έργα από διάφορες χώρες, δηλαδή είναι από Ουγγαρία, είναι από από Κύπρο, είναι από Αίγυπτο, είναι από Λίβανο, είναι διάφορες. Εδώ είναι
είναι σε οικία, βέβαια είναι μια λίγο μεγάλη οικία, δεν είναι μικρό το σπίτι, μπορούν να μπουν εννοείται και σε κατοικίες. Απλά είναι κάποιος, να το πω έτσι, πρέπει να είναι λίγο μερακλής, λίγο και ο άνθρωπος που έχει το σπίτι να θέλει να πληρώσει κάτι παραπάνω για να μπει στην κατοικία. Αλλά σαφώς μπορεί να γίνει. Και γίνεται. Αλλά όχι πολύ. Κυρίως οι εφαρμογές είναι σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία, σε μολ, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις πάρα πολύ και σε όλα αυτά τα οποία είπαμε παραπάνω. Κάποιες εφαρμογές, εκ νέου. Είναι εφαρμογές και με εξωτερικό.